Το ζητήσατε κι εσείς πρόσφατα. Είδαμε την επίσκεψη του Υπουργού. Καταρχήν, θα ήθελα ένα σχόλιο για την επίσκεψη του Υπουργού του κ. Σταθάκη στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, η όλη παρουσία του εδώ. Ποια είναι η άποψή σας για όλα όσα έγιναν τις προηγούμενες μέρες εδώ πέρα και πού πηγαίνουμε τελικά, κύριε Μαλούτα? Κοιτάξτε, κύριε Μπακρατσά, νομίζω η εικόνα είναι καθαρή. Ο κύριος Σταθάκης ήταν σε αυτόν το κομμάτι απολύτως καθαρός. Οι θεσμοί ζητούν το 40% της λιγνητικής παραγωγής της χώρας μας να διατεθεί, να δοθεί πρόσβαση στο 40% σε ιδιώτες. Αυτό που δεν μας είπε όμως ο Υπουργός κατά την επίσκεψή του και φυσική του παρουσία στο Περιφερειακό Συμβούλιο είναι ποια είναι η αντιπρόταση της κυβέρνησης. Τι δίνει η ελληνική κυβέρνηση? Φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα κλείσει η αξιολόγηση και θα μάθουμε και εμείς οι απλοί πολίτες τι πραγματικά δίνεται. Όμως φοβάμαι πως η ιστορία με την ΔΕΗ είναι μια ιστορία όπου μέρα με τη μέρα συνεχώς κατρακυλάμε όλο ένα και χαμηλότερα. Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί η συζήτηση, και υπόθηκε και από τον Υπουργό αυτό, το ότι αν δεν ευοδοθεί η ιστορία της πώλησης λιγνητικών μονάδων το Σεπτέμβριο, θα έρθει πάνω στο τραπέζι τα υδροελεκτρικά. Έτσι, ναι. Μια πολύ πιο ήπια μορφή ηλεκτροπαραγωγής τη χώρα μας και η οποία επηρεάζει και ένα σωρό άλλες δραστηριότητες, όπως είναι, για να σταθώ στα δικά μας, από την ίδρυψη Θεσσαλονίκης μέχρι την άρδευση πολλών χιλιάδων στρεμμάτων. Ζητήματα τα οποία ούτε καν θέλουμε να τα ακούμε. Μπαίνει λοιπόν το ζήτημα και από ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν καλά την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, εκφράζεται προβληματισμός αν θα υπάρξει ενδιαφέρον για λιγνητικές μονάδες. Και εδώ μπαίνει το ζήτημα. Ποιες μονάδες θα βγουν? Θα βγει η καινούργια μονάδα, η πέμπτη μονάδα του ΑΕΣ το Λεμαΐδος? Θα βγει η πέμπτη μονάδα του Άγιου Δημήτριου? Σύμφωνα με μια λίστα που λένε ότι υπάρχει, και αυτές μιλάνε. Ναι, για αυτές μιλάνε και εδώ αρχίζουν και οι παρενέργειες. Τι γίνεται με την τηλεθέρμανση? Διασφαλίζεται η βιωσιμότητα αυτού του έργου? Αυτού του έργου το οποίο όλοι το χαιρόμαστε και το οποίο προσπορίζει σε όλους τους Κοζανίτες αρκετά, και όχι μόνο στους Κοζανίτες, και στους άλλους Δυτικομακεδόνες, Πτολεμαδιώτες και τους κατοίκους του Αμιντέο, πόρους και εισοδήματα τα οποία γλιτώνουν από την καύση πετρελαίου. Φυσικά. Αύριο έχει Δημοτικό Συμβούλιο. Εσείς με ποια πρόταση θα πάτε στο Δημοτικό Συμβούλιο? Γιατί το ζητήσατε το έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά σας άφησαν και χμές η Δημοτική Αρχή του Δήμου Κοζάνης όσον αφορά ότι κι εσείς, όταν ήσασταν δήμαρχος, δεν κάνατε και τα όσα έπρεπε για τη ΔΕΗ. Πώς απαντάτε σε αυτές τις χμές? Γιατί αύριο έχει το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο και εσείς το ζητήσατε. Εισηγητής είναι ο κύριος Ιωαννίδης, αλλά είχατε και χμές όμως ότι κι εσείς δεν ήσασταν μπροστάρης σε αγώνες, σε τέτοια. Εμένα, πώς απαντάτε? Το 2012, αν θυμάμαι καλά, ή το 2013, μου έγραφαν σχόλια στα blogs πότε ξανά θα έχει την ευκαιρία Δήμαρχος Κοζάνης να μιλήσει σε κεντρική συγκέντρωση στην Πτολεμαΐδα. Γιατί θυμίζω το ότι τότε είχε γίνει το πρώτο μεγάλο συλλαλητήριο για τη διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα της ΔΕΗ και για να μην πουληθούν οι λιγνητικές μονάδες, να μην σπάσει η ΔΕΗ με πολύ περισσότερα αιτήματα από αυτά που είναι σήμερα. Εγώ προκαλώ να μου πούν πότε ο Δήμος Κοζάνης δεν ήταν μπροστά στους αγώνες. Εγώ προκαλώ να μου πούν πότε δεν έγινε συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, παρουσία των στελεχών του εργατικού κινήματος, των εργαζομένων της ΔΕΗ, της ΓΕΝΟΚ. Εδώ είμαστε στον τρίτο χρόνο της δημοτικής περίοδου, κύριε Βακρατσά, και δεν έγινε ούτε μία συζήτηση. Ούτε μία συζήτηση. Συνεπώς, δεν έχουμε περάσει την περίοδο των λοτοφάγων και την εποχή των λοτοφάγων. Όλοι έχουμε μνήμη και θυμόμαστε ποιοι δεν τολμούν να αγγίξουν τα ενεργειακά, πριν ποιοι απαρνούνται τον ενεργειακό χαρακτήρα της περιοχής, που είναι το σημαντικότερο πλεονέκτημα, αναπτυξιακό πλεονέκτημα της περιοχής.